όχι στην κυβέρνηση και στι αυταρχικέ μεθόδου επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού, λένε τα μεγαλύτερα εκλογικά κάστρα τη Νέα Δημοκρατία σε βόρεια και νότια Ελλάδα, μετά την ημαθία στην οποία απαγορεύτηκαν οι παρελάσει. Έτσι, η νομοί όπου θριάμβευσε η Νέα Δημοκρατία στι εκλογέ του 2019 αποτελούν τα προπύργια κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού με τα ποσοστά των εμβολιασμένων να είναι κάτω από το 50%. Σε δράμα σέρε Κιλική, πέλα, πιερία, ευρυτανία, φωκίδα και ηλία, οι πολίτε τάσσονται κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η Δυτική Αττική, όπου επίση δεν θέλουν να εμβολιαστούν οι κατοικοί τη, αλλά χωρί η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα, δεν είναι η τυπική εκλογική περιφέρεια φιλοξενεί μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες Ρωμά μεταναστών από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που έχουν νομιμοποιηθεί και λαμβάν δικαίωμα ψήφου κλπ και, οι οποίοι δεν εμβολιάζονται για μια σειρά λόγων που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνειδητή επιλογή αμφισβήτηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων της Big Farm. Μετά την ημαθία όπου αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις στις 28 Οκτωβρίου, η ίδια απόφαση ελήφθηκε στην Πιερία. Πρακτικά, όπου η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα με εξαίρεση τη Δυτική Αττική, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι τη αρνούνται να δεχθούν την πίεση του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τι σημαίνουν τα παραπάνω, Η οργή περισσεύει και όσο εντείνεται η πίεση, τόσο θα εντείνονται και οι αντιδράσει. Οι παραπάνω νομί σε έδρε βγάζουν κυβέρνηση. Πάνω από 30 έδρε κρίνονται σε αυτέ τι περιοχέ.